Ρώτησα εσένα, αγαπητέ μου θεατάκο, σε δημοσκόπηση στο Instagram, ποια χημική ένωση θες να μεταφέρω σε βίντεο. Αυτή τη φορά και ενάντια σε όλα τα προγνωστικά, ψήφισες μια από τις πιο ενδιαφέρουσες ένωσες στον πλανήτη. Αλλά και να μην είχες ψηφίσει ενδιαφέρουσα ένωση, πιστεύεις ότι θα σπαταλούσα ολόκληρο βίντεο για τις άκυρες επιλογές σου, όπως είχα κάνει με το βισμούθιο πριν από λίγο καιρό? Φυσικά και θα σπαταλούσα ολόκληρο βίντεο, γιατί η Smart Chemistry σέβεται την άποψή σου και γουστάρει τα like σου. Στην οθόνη σου σήμερα, λοιπόν, υπερμαγκανικό κάλιο KMNO4. Αυτό, αγαπητέ μου θεατάκο, μάντεψε τι είναι. Ένα απλό πλαστικό δοχείο, φυσικά. Δεν ξέρω τι περίμενες. Όμως, τι περιέχει αυτό το απλό πλαστικό δοχείο? Τίποτα! Αυτό όμως το πλαστικό δοχείο περιέχει... Τίποτα κι αυτό. Πού στο διάλο το έβαλανε, μαλάκα. Για κόψ' το λίγο. Αυτό όμως το πλαστικό δοχείο περιέχει τη διασημότερη οξυδοτική ουσία του κόσμου. Σου παρουσιάζω το υπερμαγκανικό κάλιο, KMNO4, το βασιλιά όλων των οξυδοτικών ουσιών. Αν κάνεις ένα σύντομο search στο YouTube, θα διαπιστώσεις ότι υπάρχουν περισσότερα από 6x10 στην 23η βίντεο με πρωταγωνιστή το KMNO4. Φυσικά δεν έχει λείψει ούτε από το κανάλι της Smart Chemistry, αφού οι χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιεί ο Darth Vader του γαλαξία της οξυδοαναγωγής είναι εντυπωσιακότατες και all time classic. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο έχω προσθέσει τα links αυτών των αντιδράσεων. Το KMNO4 είναι ένα σκούρο μπλε μοβ κρυσταλλικό στερεό, το οποίο αποσυντίθεται αν το θερμάνεις στους 240 βαθμούς Κελσίου, ενώ μπορείς να διαλύσεις μέχρι 6,4 γραμμάρια σε 100 ml νερού στους 20 βαθμούς Κελσίου. Όταν διαλύεται στο νερό, σχηματίζει ένα γαμιστερό φούξια διάλειμμα που από μόνο του είναι τόσο χορταστικό θέαμα που μπορεί να σταθεί σαν αυτόνομο βίντεο. Τσέκαρε! Αν κάνεις τσαπατσουλιά με το KMNO4, το γαμάτο φούξια χρωματάκι του θα αφήσει για πάντα το στίγμα του. Αν τώρα είσαι τόσο άτυχος και πέσει πάνω στο δέρμα σου, θα πρέπει να τρίψεις το σημείο με το σύρμα που πλένει η μάνα σου τις κατσαρόλες. Μόνο έτσι θα φύγει το δέρμα σου. Το KMNO4 χρησιμοποιείται κυρίως σε εργαστήρια ανάλυσης, καθώς κάνει γρήγορες αντιδράσεις και καταλαβαίνεις ότι αντιδρά γιατί εξαφανίζεται το φούξια χρώμα του. Για παράδειγμα, αν με ρωτήσει κάποιος τι περιέχει αυτό το ποτηράκι, εθανάλι CH3CHO ή διμεθυλεθέρα CH3OCH3, θα χρησιμοποιήσω KMNO4 για να καταλάβω τι περιέχει. Το KMNO4 οξυδώνει τις αλδεΐδες, αλλά δεν αντιδρά με τους εθέρες. Το φούξια χρώμα του διαλύματος KMNO4 οφείλεται στα ιόντα μαγκανίου 7+. Όταν το KMNO4 οξυδώσει, τα μαγκάνια 7+ μετατρέπονται σε μαγκάνια 2+, τα οποία δεν έχουν χρώμα. Αν ρίξεις λοιπόν KMNO4 στο ποτηράκι με την άγνωστη ουσία και το φούξια χρωματάκι εξαφανιστεί, τότε θα καταλάβεις ότι το ποτηράκι σου περιέχει εθανάλι CH3CHO και όχι διμεθυλεθέρα CH3OCH3. Αν είχε διμεθυλεθέρα, το KMNO4 δεν θα αντιδρούσε και το φούξια χρώμα θα παρέμενε στο διάλειμμα. Πράγμα που προσωπικά δεν προσβάλλει καθόλου την αισθητική μου. Ούτε και τη δική μου. Δεν σε φώναξα εδώ όμως, θεατάκο μου, για να χάσεις το χρόνο σου με μια ξενέρωτη αντίδραση αποχρωματισμού που σε βοηθάει να κατανοήσεις καλύτερα το κεφάλαιο διακρίσεων ταυτοποιήσεων για τις πανελλήνιές σου. Όχι, το μενού σήμερα έχει διπλή αντίδραση. Μιλάμε για το KMNO4. Γι' αυτό θα σου δώσουμε αντιδράσεις επίπεδου Champions League. Πότε? Μα φυσικά αργότερα. Τώρα θα σου μιλήσει η Χριστίνα και θα σου πει πού αλλού χρησιμοποιείται το KMNO4. Λοιπόν, το KMNO4 αποτελεί βασικό φάρμακο για δερματικές παθήσεις όπως είναι οι μυκητιάσεις, οι δερματίτιδες και πολλές άλλες. Και τώρα περνάμε στις αντιδράσεις. Δεν τελείωσα, μου έχεις γράψει κι άλλα να πω. Τι άλλα? Ότι χρησιμοποιείται στη συντήρηση των φρούτων, στα κίτ επιβίωσης και στη βιομηχανία του κινηματογράφου για δημιουργία εφέ παλαίωσης. Ναι. Μόλις τα ανέφερα. Πάμε στις αντιδράσεις τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Το μαγκάνιο MN ανήκει στα στοιχεία μετάπτωσης ή αλλιώς μεταβατικά μέταλλα. Τα στοιχεία μετάπτωσης έχουν κάποιες ξεχωριστές ιδιότητες. Κάποιες από αυτές είναι οι πολλοί αριθμοί οξείδωσης που παρουσιάζουν στις ενώσεις τους και η δημιουργία έγχρωμων ενώσεων που σχετίζονται με αυτούς τους αριθμούς οξείδωσης. Σε αυτό το πείραμα θα περάσουμε μια βόλτα το μαγκάνιο από αρκετούς διαφορετικούς αριθμούς οξείδωσης για να δεις το χρώμα των διαφόρων ιόντων του στο διάλειμμα. Στο KMNO4 το μαγκάνιο έχει αριθμό οξείδωσης ίσο με συν 7. Στη συγκεκριμένη αντίδραση θα αρχίσει να τσιμπάει ηλεκτρόνια και τελικά θα μετατραπεί σε μαγκάνιο 4-. Πρώτα όμως, προσλαμβάνοντας ένα ηλεκτρόνιο κάθε φορά, θα περάσει από όλες τις ενδιάμεσες οξειδωτικές βαθμίδες, οι οποίες έχουν και διαφορετικό χρώμα η κάθε μία. Το KMNO4 θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Θα οξυδώσει ένα αλκαλικό διάλειμμα ζάχαρης για να σου προσφέρει το διάσημο πείραμα του χημικού χαμελέοντα. Και περνάμε στην εκρηκτική αντίδραση ανάμεσα στο KMNO4 και το πυκνό θηϊκό οξύ H2SO4. Στην πραγματικότητα γίνονται δύο αντιδράσεις με τη δεύτερη να συγκλονίζει. Σε πρώτη φάση το KMNO4 αντιδρά με το πυκνό H2SO4 και σχηματίζεται το επτοξίδιο του μαγκανίου MN2O7. Αυτή η ένωση είναι εξαιρετικά ασταθής και διασπάται εκρηκτικά δίνοντας διοξίδιο του μαγκανίου, μοριακό οξυγόνο και ένα εντυπωσιακό θέαμα για τα μάτια σου. Δες πρώτα σε μικρή κλίμακα τι θα παιχτεί με προσθήκη H2SO4 απευθείας σε σκόνη KMNO4. Και τώρα που πήρες μια γεύση, θεατάκο μου, θα επαναλάβουμε την αντίδραση σε μεγαλύτερη κλίμακα. Το πείραμα είναι αρκετά επικίνδυνο αυτή τη φορά και απαιτούνται χέρια με πολλά χρόνια πείρας και αυστηρής εξειδίκευσης σε μια τόσο ασταθή αντίδραση. Μια αντίδραση η οποία φωτογραφίζει και πάλι τη Χριστίνα φυσικά. Εγώ πρέπει να ελέγξω τα φίλτρα της κάμερας κατά τη διάρκεια του πειράματος. Πόσο θα ήθελα να είμαι στη θέση της, ρε γαμώτο, να ανακατεύω εγώ αυτούς τους σατανάδες. Κρίμα, κρίμα. Όμως, τι να κάνουμε, κάποιοι είναι γεννημένοι να πρωταγωνιστούν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Κακά τα ψέματα. Η Χριστίνα, λοιπόν, είναι πανέτοιμη ακόμη μια φορά. Για ακόμη μια φορά έπαιξα τη ζωή μου κορώνα γράμματα για να ικανοποιήσω την ακόρεστη δίψα σου, θεατάκο μου, για εντυπωσιακές αντιδράσεις και εκρηκτικά πειράματα. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω και στα επόμενα βίντεο. Μέχρι τότε, χημεία, αλητεία και αξιοπρέπεια.